Αστυνομικοί που εκπαιδεύονται σε χωράφια γεμάτα χόρτα και ένστολοι που πληρώνουν από την τσέπη τους σκοπευτικούς ομίλους για να καλύψουν τα κενά. Και όμως είναι αλήθεια, ο Αντένα, συνεχίζοντας την έρευνα για τις ελλείψεις στον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των αστυνομικών, μίλησε με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού τους Οργάνου. Ανεβαίνουν στους λόφους του ασπροπύργου με όπλα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου. Δεν πηγαίνουν σε επιχείρηση της αστυνομίας, αλλά πάνωπλοι φτάνουν σε ιδιωτικό σκοπευτήριο της περιοχής για να προπονηθούν. Ο Κώστας είναι δικοσφρουρός, μόλις 5 χρόνια στην Όπκε. Όλη και όλη η επίσημη εκπαίδευση που έχει κάνει ως και σήμερα για να μπορεί να κρατά όπλο είναι συνολικά 250 σφαίρες στο σκοπευτήριο στα κέντρα εκπαίδευσης της αστυνομίας. Δηλαδή από τότε που μπήκε στο σώμα, κάθε χρόνο η υπηρεσία θα του δώσει ένα κουτί με 50 σφαίρες για να εξασκηθεί. Θα ρίξουμε ένα κουτάκι σφαίρες που είναι 50 σφαίρες. Και αυτό ήτανε. Και αυτό ήτανε. Ό,τι έμαθες, έμαθες. Αυτό, ναι. Είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Εμείς σε σωματικό επίπεδο προσπαθούμε να κάνουμε με δικά μας χρήματα και οτιδήποτε να εκπαιδευτούμε. Πόσα χρήματα θα βάλεις από την τσέπη σου? Συνήθως θα βάλουμε και 100 ευρώ το μήνα για να πάμε στο σκοπευτήριο. Έχει τη δυνατότητα να ρίξει με το πυροβόλο του ή με τα ημιαυτόματα της υπηρεσίας μία φορά το έτος ένα κουτάκι σφαίρες 50 ψυγείων. Ούτε για αρχάριο σκοπευτήριο. Δεν φτάνουν 50 φυσίγκια για να δει τις ικανότητες του σκοποβολή. Πόσο μάλλον εμάς που είναι η δουλειά μας. Αυτές είναι οι εικόνες από τους χώρους όπου γίνονται οι μετεκπαιδεύσεις των αστυνομικών στην Αμυγδαλέζα. Ένας χώρος με σκουπίδια, χορταριασμένος, χωρίς ειδικά τυχεία πόρτες που θα προσωμιώνουν σε κτίρια για να μπορέσουν να κάνουν συντονισμένα εφόδους. Έτσι, οι αστυνομικοί μας στις μετεκπαιδεύσεις τους αφήνουν τη φαντασία τους για να καλύψουν τα κενά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας φανταστικά κτίρια και πόρτες και τείχους με λάστιχα ή ξύλα, οτιδήποτε, που όλα αυτά μόνοι μας θα φτιάχνουμε για να προσημειώσουμε το χώρο. The Greek police officer. Δώσαμε αυτά τα δεδομένα στον πρόεδρο της Αστυνομικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας και μέλος του Πανευρωπαϊκού Συνδικάτου των Αστυνομικών Eurocap. Σχεδόν δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι συνάδελφοί του στην Ελλάδα πληρώνουν από την τσέπη τους εξοπλισμό και εκπαίδευση, ενώ χαρακτηρίζει επικίνδυνο να κρατά κάποιος όπλο έχοντας ρίξει ελάχιστες σφαίρες κατά την εκπαίδευσή του. If the limit in Greece is 50 bullets, there is no limit at all. It is effectively unlimited. There is an annual training for each firearms officer, and that can be for each of the specialisms. As well as that, there is a 3-monthly refresher training period. And on each of those occasions, you require to meet the standard to allow you to continue to be authorized to carry your firearm on the street. Δεν παραπονιόμαστε, γιατί είμαστε η μόνη υπηρεσία αυτή τη στιγμή που έχει μια εβδομάδα εκπαίδευση κάθε χρόνο. Οι άλλες υπηρεσίες δεν έχουν. Καθώς. Μπορεί στην πενταετία να κάνουν μια φορά. Ειδικά τα παιδιά που δουλεύουν στα τμήματα τάξης και στα τμήματα ασφαλείας, στην πενταετία περνάνε μια φορά εκπαίδευση τρίμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λεωφόρο Κατεχάκη, οι ελλείψεις είναι γνωστές και ανάλογα με τα δημοσιονομικά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκυρήσουν διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού των σωμάτων ασφαλείας.